ευχαρίστω, κύριε Παναγόπουλε, και χίλια συγγνώμη για την αναστάτωση. Απλώς έγιναν όλα τελευταία στιγμή και είχαμε αυτή την κακοτυχία. Θα έχετε σύντομα νέα μου. Φυσικά. Εντάξει, γεια σας. Γεια. Τι είναι αυτό? Μαλίτσα. Η δική σου, εγώ συνέφεξα. Έλα, Μαρία. Ένα λεπτό να σημειώσω. Ναι, ευτυχώς. Του μίλησα και τα πρόλαβα όλα. Με το courier, τι έκανες? Ωραία. Πες τους ότι συνεννοηθήκαμε και να μας επιστρέψουν όλες τις προσκλήσεις, με όποια χρέωση θέλουν. Την εκκλησία θα την αναλάβει ο Πέτρος. Με τον Θεοπολίο να μιλήσεις εσύ και βρες κάτι να πεις, ξέρω εγώ. Μια δικαιολογία, πες ψέματα. Το μόνο μου άγχος είναι να μην φύγουν οι προσκλήσεις. Εντάξει, σε περιμένω, έλα, γεια. Πώς πήγε το ραντεβού με τη Ζωή? Τι κάνεις? Αυτό που έπρεπε να είχα κάνει από καιρό. Θα κυρώνω όλα. Όλα πια? Όλα σε έχουν να κάνουν με το γάμο. Τα ρούχα σου είναι εκεί. Και όταν μου πεις που θες, θα σου στείλω τα επίπλα που είναι δικά σου. Αλεξία. Τους δικούς σου φαντάζομαι θα τους ενημερώσεις εσύ. Μα γιατί δεν μου λες πώς πήγε το ραντεβού με τη Ζωή? Εσύ γιατί δεν μου λες ότι έψε το μήνυμά της? Γιατί είμαι ηλίθια και δεν μου πάει καθόλου. Νομίζω ότι αρκετά ανοιχτήκαμε ένα στον άλλον και είναι ώρα να προχωρήσουμε. Δεν συναντήθηκα μαζί της και να συναντιόμουν όμως. Όχι, μη συνεχίσεις, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να μιλήσουμε ψύχρεμα? Μα πιο ψύχρεμη δεν γίνεται να είμαι. Μη σου πω ανακουφισμένη. Δηλαδή τι μου λες? Ότι τελειώσαμε. Χωρίς εγώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό? Χωρίς. Εδώ είναι το σπίτι μου και για τη ζωή μου αποφασίζω εγώ. Και δεν σε θέλω πια σε αυτήν. Και όλο αυτό επειδή η ζωή μου άφησε μήνυμα? Όχι βέβαια. Επειδή δεν με νοιάζει που σου άφησε μήνυμα. Δεν σε νοιάζει, αλλά το έσβησες. Και ξενάρωσα πάρα πολύ. Και επειδή οι δυο μας έχουμε συνηθίσει να λέμε την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό που πάω να κάνω μαζί σου είναι λάθος. Και βαρετό. Βαρετό. Πάρα πολύ. Και εσύ και εγώ βαριόμαστε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι καλύτερα να το διακόψουμε τώρα που είναι αρχή, δεν συμφωνείς? Όχι. Λυπάμαι, λόγω αυτό θέλω. Μην το κάνουμε, Μελό. Έτσι είναι καλύτερα και για τους δυο μας. Και πολύ γρήγορα θα το ξεπεράσουμε. Έτσι πιστεύεις? Έτσι είναι. Δεν τα πας πολύ καλά με την αλήθεια, Πέτρο. Εγώ όμως το αντίθετο. Έχεις πάρα πολλά θέματα να λύσεις. Και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ήταν λάθος που πίστεψα ότι μπορούσα. Πόσο πιο ξεκάθαρα το θες. Με τη δουλειά τι θα γίνει? Α, εκεί θα σε απογοητεύσω. Όπως καταλαβαίνεις, είναι τουλάχιστον άβολο να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Σωστά. Μίλησες στην εταιρεία το πρωί και έχεις όσο χρόνο θες για να φύγεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι σίγουρη γι' αυτό που παρακάνεις? Πιο σίγουρη δεν γίνεται. Ναι. Έλα, Μαρία. Τι έγινε, τα πρόλαβες όλα? Μαράκι, ευτυχώς, γιατί θα γινόμαστε ρεζίλια αν φεύγαν οι προσκλήσεις. Κάτσε να σου δώσω και τα υπόλοιπα τηλέφωνα τώρα από το catering. Ναι, πάρ' τους και ζήτα συγγνώμη για την αναστάτωση.